Γιατί λες? Γιατί λέω. Γιατί εδώ ήταν το σπίτι μας. Ραγίζει η καρδιά μου. Και ήταν ωραίο. Είναι το κομμάτι του εαυτού μας. Εδώ ήρθαμε όταν μας έδιωξαν από τα σπίτια μας. Αυτό έγινε η πατρίδα μας αυτό εδώ. Τα στενά αυτά αποτελούν το σημείο αναφοράς για όλες τις γενιές των Αεξίδων. Εδώ μεγαλώσαμε. Εδώ ακούσαμε ιστορίες. Εδώ βιώσαμε μαγικές στιγμές, μα πάνω απ' όλα, εδώ νιώσαμε έντονα συναισθήματα. Δεν μείναμε όρθιοι όταν στα όρια της εξαθλίωσης προσπαθούσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή με τις αξίες μας και το ήθος των προσφύγων. Εδώ ενώσαμε για πάντα τις ζωές μας. Εδώ κρατήσαμε ζωντανή τη φλόγα της πόλης. Το δικό μας σπίτι εδώ δεν ήταν το ομορφότερο στον κόσμο. Δεν ήταν παλάτι, ήταν όμως ναός. Ο δικός μας ναός που δημιουργήθηκε με θυσίες και κόπο. Με τον ιδρώτα, το αίμα, αλλά και τα δάκρυα ανθρώπων που θέλησαν να στεγάσουν σε αυτό εδώ το χώρο τα όνειρά τους. Βλέπεις. Οι πρόσφυγες θα είναι για πάντα υπερήφανοι, γιατί με τη δική τους θέληση, το πάθος, την προσφορά, αλλά και τη βοήθεια ανθρώπων, όπως ο Νίκος Γκούμας, ο Λουκάς Μπάρνος. Χρόνια αργότερα είδαν τη Νέα Φιλαδέλφεια να μετατρέπεται στο καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος και να ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για τα εγγένειά της. Τη δεκαετία του 1960. Σε αυτό το γήπεδο η ΑΕΚ έκαμψε ομάδες που έχουν κατακτήσει κύπελλα πρωταθλητριών. Σε αυτό το γήπεδο έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες, φτάνοντας μέχρι τους 4 της Ευρώπης. Σε αυτό το γήπεδο η ελληνική βασίλισσα αντίκρισε στα μάτια τη βασίλισσα της Ευρώπης. Σε αυτό το γήπεδο έγραψε πολλές από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας της. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή τελετή αγιασμού των ιερών χωμάτων των προγόνων μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους, τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων της χώρας, τα διοικητικά συμβούλια της ΠΑΕ, της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, της Δικέφαλος ΑΕ, του Συνδέσμου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία του τον προπονητή μας Μανώλο Χιμένεθ, τους επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος,
και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους απλούς, οργανωμένους ημί φιλάθλους αυτής της ομάδας, που είστε παρόντες σε αυτό το ιστορικό ραντεβού που τόσο πολύ περιμένατε να συμβεί. Πού να μην ήταν και βροχή από πλευράς κόσμου. Βρισκόμαστε εδώ που πριν από 90 χρόνια οι ιδρυτές αυτού του συλλόγου, ξεριζωμένοι από τις αιστείες τους, στέγασαν τα όνειρά τους και άρχισαν να γράφουν την ιστορία. Εδώ που η ομάδα μας κάνει το δεύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της. Ξεκινάμε και πάλι από τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε το πιο όμορφο αθλητικό παραμύθι. Να καλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβριήλ και με την ευλογία του να ξεκινήσουμε την τελετή του αγιασμού εν ώψη της άμεσης έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφιά, που σε περίπου 2 χρόνια από σήμερα θα αποτελεί και πάλι το στολίδι της περιοχής. Σεβασμιότατε! Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτόκε και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσχομεν. Ευδόκησες, Κύριε, την γήν σου, σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τέκνοντίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσε διαβεβαιούστε. Είναι αφροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας, και έριν και μάχας νομικάς περίστατο, η σίγαραν ωφελείς και μάταιοι,
μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ιδώς ότι εξέστραψε, εξέστραπτε ότι ούτως, και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θαλέτος αν δε η μετέρη καλών έργων προείσταστε, εις τας αλλαγέας κρύας, ή να μειώσιν ακαρπή. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση, εν το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Του μαθητές, ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί εν την ιαλιστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτοιμη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής, μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμεν τους προφήτας, που κήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Γρήγορης. Πολλά ετή δέσποτα. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Δημιουργίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντίνου Πόλεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε το Ίδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάριν εν της έργης ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχρόντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
τα σκεφαλάσιμον, το Κυρίο κλείνομεν. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως, ο λαός γλυκή με τα ποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισέου, άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσαστη αχράντωση επιφανία, αυτός και είναι δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, και ποιήσον αυτό γενέστε, πάση τη αεριωμένη που μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογία πηγή, ιατρία παθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλή, ορατήστε και αοράτου αλεξιτήριων. Ότι σών το Κράτος, εσύε στην Βασιλεία, σίγαρε ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και εμλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεόν αξίους ημάς πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιώματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκρα. Σταυρού και της Αναστάσεως σου συντρίψας των διάβολων και καταργήσας των θάνατων και ζωήν ημίν χαρισάμενος, ο υγείαν και ευρωστίαν το σώμα τη δωρούμενος και τας νόσους ιόμενος και πάση της αγωνιζομένης των καλών αγώνα και τιμίως των δρόμων τελέσταση των της νίκης στέφανων παρέχων. Αυτός ευλόγησον και το παρόν στάδιον και πάντα τους εν αυτό αθλουμένους εν το κράτη της ισχύω σου κράτηνων. Ή να μη σκενών τρέχοντες στα του σώματος μέλη ασκώσει και το της νίκης έπαθρον αξίως καταλαμβάνωσιν, ότι και της σωματικής γυμνασίας χρίαν έχουμεν προς της υγείας συντήρησιν και ασφάλειαν ζωής. Αξίως νουν πάντας τους εν το παρόντι σταδίο ασκουμένους το αγαθόν διώκην και μία αυτής αρέσκην, αλλά προς νίκην σκοπήν, ου φιλοδοξίας χάρη και συμφέροντος, αλλά προς την του πνεύματος του αθλητισμού και της συνεργασίας προαγωγήν και επαγαθό του έθνους. Κατάστησον το στάδιον τούτο στίβων ευγενούσα μήλης και νομίμου αθλήσεως, της δέεν αυτό ποικίλης αγωνίσμα συναθλουμένης την ευλογία σου κατάπεμψον. Διώσε οικετεύομεν, κατάστησον ημάς αξίους σάνοθεν κλήσεως, εμπολιτεύεστε και ευόρκος τρέχειν το προκείμενον ημίν αγώνα, ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως, πρεσβείες, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μεροβλήτου, Λουκάς Ιμφερουπόλεως,
του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, των Αγίων Τεγκαλίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου και Προστάτου ημών, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε, εισπολάε την Δεσπότα, Απόψε ζούμε ιστορικές στιγμές στη Φιλαδέλφεια. Το 1926, εδώ σε αυτή τη γη των προγόνων μας, ανυψώθηκε για πρώτη φορά δειλά και ταπεινά ένα στάδιο, ένα γήπεδο, το οποίο έμελε να φιλοξενήσει κάτω από τη στέγη του μια ιστορική ομάδα. Μια ομάδα η οποία είναι, ήταν και θα είναι η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Απόψε λοιπόν, αδέλφια μου αγαπημένα, ήρθαμε να προσευχηθούμε, να ευλογήσουμε το νέο αυτό ξεκίνημα, τη νέα σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας της ΑΕΚ, ένα βιβλίο το οποίο έχει χρυσές σελίδες, να γραφτεί ακόμα μία και να μας αξιώσει η χάρη του Θεού να έρθουμε εδώ μαζί με τον Πρόεδρο, την ομάδα και όλους εσάς μετά από 2 χρόνια να εγκαινιάσουμε την Αγία Σοφία. Η οποία Αγία Σοφία, ακούστε με αδελφοί μου, θα είναι ένας χώρος όπου όχι μόνο θα στεγάζει τον αθλητισμό και την ευγενή άμυλα, αλλά θα δημιουργεί αξίες, αρχές για αλληλεγγύη, για αθλητισμό, για υγιές πνεύμα, για αυτό το οποίο πρεσβεύει δεκαετίες τώρα η ΑΕΚ. Δεν θα πω παραπάνω. Τα λόγια αξίζουν και πρέπει σε αυτούς που κουράστηκαν περισσότερο για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Εγώ θα ευλογήσω και πάλι μέσα από την καρδιά μου, μαζί με όλους τους ιερείς της Φιλαδέλφειας και της Χαλκιδόνας, που εδώ ήρθαμε όλοι για να τιμήσουμε την ημέρα αυτή. Και θα μου επιτρέψετε όλοι σας, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ όλους σας, να δώσω στον Πρόεδρο σήμερα ένα μικρό δώρο. Συμβολικό δώρο. Να του δώσω την πρώτη σημαία της Αγίας Σοφίας. Και να του ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να τον αξιώσει ο Θεός, να την κρεμάσουμε εδώ μετά από 2 χρόνια, να κυματίζει και να συμβολίζει ό,τι εκπροσωπεί η ΑΕΚ για όλους εμάς. Για όλους εσάς, για τον κάθε Κωνσταντινοπολίτη πρόσφυγα Έλληνα. Oh!
Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η ΑΕΤΗ τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια και σπάσε τα δοκάρια. Τα με το καλό στα γένεια, σεβασμιότατε. Σε αυτό το γήπεδο, αυτά τα χώματα τα πάτησε για πρώτη φορά το 1950. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας μας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες δόξες αυτής της ομάδας. Ο λόγος στον κύριο Στέλιο Σεραφίδη. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αδέρφια μου ενωσίτες, αν κάνω κανένα φάλτσο είναι από συγκίνηση. Το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Πατάμε γερά στα χώματα της ποδοσφαιροπροσφυγωμένας πόλης της Νέας Φιλαδέλφειας. Και τώρα πια μπορούμε να ονειρευόμαστε. Ύστερα από 14 χρόνια ντροπής και οδύνης, μπορούμε σήμερα για πρώτη φορά να κοιτάξουμε στα μάτια τους πρόσφυγες του Μεσοπολέμου, που με το πυροφόρι έχτισαν το γήπεδό μας, εδώ που στεκόμαστε τώρα. Τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, που μεσολάβησε στον Ελευθέριο Βενιζέλο για να πάρουμε το οικόπεδο. Τον Νίκο Γκούμα, που με ρύμνησε για την βελτίωση του σταδίου μας, του πρώτου σπιτιού της ΑΕΚ στην Αθήνα. Το Λουκά Πάρλο, που έκτισε τη σκεπαστή που έχει και αυτή τη δική της ιστορία. Η φλόγα άναψε. Συμβολικά οικοδομική άδεια που σήμερα κρατάμε πλέον στα χέρια μας αφιερώνεται σε αυτούς τους τιτάνες ετοιμότητας, αλλά και σε όσους επί 93 χρόνια αφοσιώθηκαν στα ανθρωπιστικά ιδανικά της ΑΕΚ. Περάσαμε εφιαλτικές στιγμές ως άστεγοι, μακριά από το σπίτι μας. Μια αιστεία που για χρόνια ολόκληρα μοιραζόμαστε σαν οικογένεια μεγάλη και σφιχτή. Επιτυχίες σπουδαίες, μα και λύπες, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μια πρωτόγνωρη αλληλεγγύη πνεύματος και ψυχών. Ταπεινωθήκαμε, αλλά δεν σκύψαμε το κεφάλι. Με μπροστάρι τον ηγέτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη. Και συνειδητοποιούς τους συνεργάτες του, τα επιταλλικά στελέχη της ομάδας, αλλά και το λαό της ΑΕΚ, που πάντα πίστευε στην ώρα της μεγάλης λύτρωσης. Η φλόγα άναψε. Τώρα έριξε οριστικά και αμετάκτα η περίοδος της εταιρικής προσφυγιάς και αρχίζει η μεγάλη αναδημιουργία. Ο Σύνδεσμος Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, ζώντας τον παλμό του ενωσίτικου κόσμου μέσα από τους πολλούς φιλικούς αγώνες σε όλη την περιφέρεια,
καταλαβαίνει τη συγκίνηση και την περηφάνεια των οπαδών μας. Την έχουμε κι εμείς. Και νιώθουμε ότι τώρα με το νέο μας γήπεδο θα έχουμε την ευκαιρία για πολλές αγωνιστικές επιτυχίες και τίτλους. Μείναμε πίσω, αλλά τώρα σηκωθήκαμε. Δεν είμαστε αφελείς για να πιστέψουμε ότι θα σταματήσουν τις αντιδράσεις όσοι δεν θέλουν το γήπεδο εδώ. Εμείς λέμε... Όχι σήμερα. Τα θεμέλια που θα μπουν στην Αγία Σοφιά δεν είναι μια πολεοδομική ή άλλη ρύθμιση. Είναι θεμέλια ψυχής όλου του κόσμου της ΑΕΚ που δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά άλλο οξερζωμό. Και τελειώνω. Το γήπεδο θα χτιστεί οπωσδήποτε. Και εκτός από το σπίτι μιας μεγάλης ελληνικής και ευρωπαϊκής ομάδας, θα είναι ένα ζωντανό μνημείο που θα θυμίσει σε όλους τις προφητικές μας καταβολές. Σήμερα ανοίγει η θύρα ιστορίας. Ας τη διαβούμε όλοι, και εμείς, ο προσφυγικός, ποντιακός και ευρύτερα οι πρόσφυγες του ελληνισμού. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεραφίδη. Στο σημείο αυτό... Στο σημείο αυτό είναι καλό να ακούσει και ο κόσμος της ΑΕΚ όσους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας στάθηκαν κοντά μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια και φάνηκαν συνεπείς στη δεσμεύση τους απέναντι στο μεγάλο μας όνειρο. Τα ονόματά τους έχουν ήδη αποτυπωθεί με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΠΑΕ και της Εραστεχνικής ΑΕΚ σε ειδικό κοινό πρακτικό, προκειμένου να παραμείνουν αιώνια στην ιστορία, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής του γηπέδου μας. Αυτό το πρακτικό θα κατατεθεί σε ειδική και περίοπτη θέση στο μουσείο της ομάδας μας, στο νέο μας γήπεδο. Οφείλουμε όμως να ευχαριστήσουμε ονομαστικά και δημόσια τον Πρωθυπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης, κύριο Αντώνη Σαμαρά, και τον πρώτο Υπουργό ΙΠΕΝ, κύριο Μανιάτη, που στάθηκαν δίπλα μας όταν ξεκινήσαμε αυτό τον επίπονο αγώνα. Τον σημερινό Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα, που από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι το γήπεδο της ΑΕΚ θα γίνει εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Αλέκο Φραμπουλάρη. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Ξέρετε πολύ καλά, εσείς ο ίδιος, τι έχετε κάνει για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Υπουργό Υποδομών, κύριο Σπίρτζη, τον νυν Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κύριο Σταθάκη, τους δύο Υφυπουργούς Αθλητισμού, κυρίους Κοντονή και Βασιλιάδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφερειάρχη Αττικής, κυρία Ρένα Δούρου, και τον κύριο Πέτρο Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Να ευχαριστήσουμε για τη συμπαράστασή τους δύο αεξίδες πολιτικούς, τον Κώστα Λαλιώτη και τον Γιώργο Πάτσα. Και βεβαίως όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και απλούς υπαλλήλους των συναρμόδιων Υπουργείων που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν λύγησαν σε εκβιασμούς και πιέσεις και ανταποκρίθηκαν στο δίκαιο του αγώνα μας για την τελική δικαίωση με την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Να γνωρίζουν όλοι ένα πράγμα. Ο κόσμος της ΑΕΚ και μνήμη έχει και ξέρει να γνωρίζει και να ανταμείβει όσους με ειλικρίνεια και τιμιότητα στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον θεμελιωτή και τον εγγυητή αυτού του ονείρου, που δεν είναι πλέον όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα. Κύριε Μελισσανίδη.
Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, φίλαθλοι και οπαδοί της ΑΕΚ, είναι ορισμένες περιπτώσεις που το μέγεθος της στιγμής που ζεις σε ξεπερνά. Είναι οι στιγμές που έρχεσαι αντιμέτωπος με την ίδια ιστορία. Σε μια τέτοια στιγμή είναι και η απόψινή. Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι στην κυριολεξία ιερός. Γιατί εδώ, σε αυτό το χώρο, πριν 90 χρόνια, οι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Ιωνία, τη Σμύρνη και το Αϊβαλή, λίγα χρόνια μετά τον ξεριζωμό και προτού ακόμα χτίσουν τα σπίτια για τους εαυτούς τους, σε παράγκες έμεναν, αποφάσισαν να χτίσουν το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδος, της ΑΕΚ. Ήθελαν πρώτα σπίτι για την ομάδα τους και μετά για τους εαυτούς τους. Γιατί η ΑΕΚ αντιπροσώπευε για αυτούς την πατρίδα που έχασαν. Αυτό ήταν η ΑΕΚ για τους ιδρυτές της. Αυτό ήταν το γήπεδο που έκτισαν το 1930 εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε. Και επειδή ο χώρος αυτός συμβόλιζε στην κυριολεξία τα ιερά και τα όσια προσφύγων, επειδή ήταν η στέγη, το σπίτι της προσφυγιάς, γι' αυτό το λόγο το χαρακτήρισα ιερό στην αρχή της ομιλίας μου. Εδώ δούλεψαν εθελοντικά εκατοντάδες πρόσφυγες, προσφέροντας από αυτά που δεν είχαν για να χτιστεί το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ αγωνίστηκαν οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές μας, γράφοντας την ιστορία της ομάδος μας. Εδώ σήκωσαν κύπελα και πρωταθλήματα οι παππούδες και οι πατεράδες μας. Εδώ σηκώσαμε κύπελα και πρωταθλήματα εμείς, η δική μας γενιά. Εδώ έγραψαν ιστορία και οι ανωδιοτελείς παράγοντες, όπως οι αείμνηστοι Χατζιωάννου, Γκούμας και Μπάρλος, που υπηρέτησαν την ΑΕΚ στηριζόμενα σε αρχές και αξίες που φωτίζουν και το δικό μας δρόμο. Μέχρι που η ΑΕΚ και οι φιλαθλοί της, όλοι εμείς και άλλες εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, γίναμε και πάλι πρόσφυγες, αφού το 2003 χάσαμε και πάλι τη στέγη και το σπίτι μας. Όλα αυτά τα χρόνια που η ΑΕΚ είναι στην προσφυγιά, μας πόνεσαν. Είδαμε την ομάδα μας να απαξιώνεται, να γίνεται αντικείμενο χλέβης, μέχρι που πήραμε την απόφαση να διεκδικήσουμε και πάλι τη θέση που της αξίζει στην ιστορία του αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως για να διεκδικήσεις τη θέση που σου αξίζει, πρέπει να αρχίσεις από εκεί που ξεκίνησες, από τα θεμέλια. Και η ΑΕΚ ξεκίνησε από εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ είναι τα θεμέλια της ΑΕΚ. Αυτά τα 4 χρόνια που είναι η νέα περίοδος της ΑΕΚ, κινηθήκαμε σε 3 άξονες. Ο ένας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού στο ποδόσφαιρο, για να έχει κάθε νόημα κάθε προσπάθεια που καταβάλουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Τα πράγματα μπήκαν σε μια γραμμή. Οι εκλογές της ΕΠΟΣ γίνονται. Ο άλλος ήταν να εξυγειάνουμε την ομάδα σε όλους τους τομείς. Οικονομικό, οργανωτικό, προπονητικό κέντρο, υποδομές ακαδημίας και ποδοσφαιρικό δυναμικό της ομάδος. Και εδώ τα πράγματα μπήκαν σε μια γραμμή και φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειάς μας. Ο τρίτος άξονας ήταν το γήπεδο. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι ο εαυτός της χωρίς το δικό της γήπεδο. Και δεν μιλάμε για ένα γήπεδο οπουδήποτε, γιατί και τέτοια μας προτάθηκαν να κάνουμε γήπεδο σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής. Όχι, η ΑΕΚ μπορεί να είναι ο εαυτός της μόνο εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί εδώ είναι το σπίτι της, εδώ είναι τα θεμελιά της. Μια τέτοια μέρα δεν θέλω να αναφερθώ σε όλους εκείνους που έκαναν τα πάντα για να τροπιλήσουν τις προσπάθειές μας για τη μεγάλη επιστροφή. Απλά θέλω να υπογραμμίσω ότι αντλήσαμε δύναμη από το δίκαιο του αγώνα και μετά από προσπάθειες 4 ετών βρισκόμαστε σήμερα εδώ να βάλουμε το νέο θεμόλιο ακριβώς πάνω από το παλιό, όπως επιβάλλει η ιστορία. Εδώ θα χτιστεί το νέο μας σπίτι με σεβασμό στην ιστορία του ελληνισμού, της πόλης και της Μικράς Ασίας. Με σεβασμό στην ιστορία των προγόνων μας, του προσφυγικού ελληνισμού. Με σεβασμό στην ιστορία της ΑΕΚ. Με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση. Με το βλέμμα όμως πραγμένο στο μέλλον. Και παραδοσιακή και πρωτοπόρη ταυτόχρονα. Εδώ θα δουλέψουμε τα επόμενα 2 χρόνια για να γίνει πλέον πραγματικότητα το νέο μας όνειρο. Ένα γήπεδο
που θα το χαίρονται αθλητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, απλοί φίλαθλοι και απλός κόσμος. Και όχι μόνο αυτό, ένα γήπεδο εκτός από τους φανταχού αεξίδες θα είναι στην κυριολεξία σημείο αναφοράς μνήμης και πολιτισμού. Όχι μόνο για τον προσφυγικό ελληνισμό, για τον κάθε Έλληνα. Γιατί η ιστορία της Μικράς Ασίας, του Πόντιου και του προσφυγικού ελληνισμού είναι ιστορία όλων των Ελλήνων. Όλα αυτά θα στεγαστούν στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού που θα λειτουργεί στο κτηριακό συγκρότημα του γηπέδου. Ένα μουσείο μοναδικό του είδους του που θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο για άλλους επισκέπτες. Ένα μουσείο που θα είναι ανοιχτό για τα σχολεία όλων των βαθμίδων, για τα σχολεία της Αττικής, για τα σχολεία όλης Ελλάδος, για την νεολαία μας. Στο σημείο αυτό ήθελα να απευθυνθώ στους κατοίκους Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως η ΑΕΚ δεν νοείται γήπεδο χωρίς Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι δεν νοείται Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας χωρίς γήπεδο της ΑΕΚ. ΑΕΚ, ΑΕΚ και Νέα Φιλαδέλφεια είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε οι δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Και αυτό θα το αντιληφθείτε όταν προσέρχονται οι φιλάθλοι κατά δεκάδες χιλιάδες στο γήπεδο, όταν προσέρχονται οι μαθητές και οι επισκέπτες από όλη την Αττική και από όλη την Ελλάδα στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού. Όταν θα επισκέπτονται τη Νέα Φιλαδέλφεια πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο στον χρόνο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλοι και φίλοι, όπως είπα πριν από λίγο, σήμερα δεν είναι μέρα γκρίνιας, μιζέριας και μεψημυρίας. Δεν θα αναφερθώ σε εκείνους που μας πολέμησαν και έβαλαν εμπόδια για να μην γίνει το γήπεδό μας. Ξέρω ότι και οι ίδιοι, οι περισσότεροι από εκείνους που πολέμησαν για να μην γίνει το γήπεδο, κάπου μέσα τους θα καμαρώνουν όταν δουν να ολοκληρώνεται και να γίνεται ένα στονίδι για την πόλη και για τον αθλητισμό. Ένα από τα πιο σύγχρονα και τα πιο όμορφα γήπεδα της Ευρώπης. Θέλω όμως να αναφερθώ σε όλους εκείνους που πίστεψαν στο όραμά μας και βοήθησαν με το ένα ή τον άλλο τρόπο στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να φτάσουμε στη σημερινή ιστορική μέρα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, να ευχαριστήσω τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς συμβούλους, τους συνεργάτες, τους φίλους που ήταν κοντά μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας που εξυπηρέτησαν τα δίκαια αιτήματά μας ακολουθώντας τις επιταγές νομοθεσίας του ελληνικού κράτους και αγνοώντας τις φωνές μίσους και εμπάθειας. Όμως τελευταίους οφείλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που πίστεψαν στο όνειρο, στο νέο όραμα και ήταν κοντά μας κάθε Κυριακή, στηρίζοντας την ομάδα, βροντοφωνάζοντας γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη του, που πίστεψε στο δύσκολο αγώνα μας. Άλλωστε, σε αυτή την ομάδα ποτέ δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα τα κατακτήσαμε και τα κερδίσαμε με αγώνες. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μια υπόσχεση μόνο θα δώσω. Τα τείχη της Αυγιάς Σοφιάς θα είναι ψηλά. Θα είναι άτρωτα και δεν θα πέσουν ποτέ ξανά. Η φλόγα άναψε, ξεκινάμε αύριο. Πριν κλείσω την ομιλία μου, πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίου, που εκτός από τη συμβολική οικονομική ενίσχυση που μας έδωσε, κυρίως την ευλογία του για να χτίσουμε την Αγία Σοφία εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το νέο σπίτι της ΑΕΚ, το σωλή του ποδοσφαίρου, το καμάρι όλων μας. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου και σας καλώ να χτίσουμε μαζί και αυτό το δεύτερο σπίτι της ομάδας μας, όπως έκαναν οι πρόγονοι και οι ιδρυτές μας. Να τους κάνουμε πάλι υπερήφανος. Από εκεί ψηλά που μας βλέπουν, τους το χρωστάμε για τις αρχές και για αυτό το μεγαλείο που κληρονόμησαν. Σας ευχαριστώ όλους.
Α!